Και φίλοι, και έχουμε μαζί μας τον coach τον Νταμαλή σε ένα παιχνίδι που έσπασε καρδιές, το για τους ουδέτερους καλύτερο παιχνίδι της σειράς στην τελευταία κατοχή Κρήτη, και ξέρω ότι είναι δύσκολη στιγμή και για σένα. Μια κουβέντα για το τελευταίο παιχνίδι της χρόνιας. Τίποτα, συγχαρητήρια στον Κεραυνό. Θέλω να δώσω όμως τα περισσότερα συγχαρητήρια σε αυτόν τον κόσμο που ήρθε σήμερα εδώ, πίστεψε στην ομάδα παρά το 2-0. Δεν έχω λόγια για να πω για αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα το ΑΠΟΕΛ. Είναι το μεγαλύτερο σύλλογος. Πρέπει να πάρουμε κάποια μαθήματα, γιατί έχουμε μια νεανική ομάδα, παιδιά που πρώτη φορά πρωταγωνιστούν. Και να δούμε την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι με τέτοιο πρόεδρο, και δεν το κάνω αυτό για λόγους διαφόρους, δεν το έχω πει και ποτέ, με τέτοιο πρόεδρο ο ΑΠΟΕΛ έχει μέλλον, και σίγουρα το μέλλον θα είναι λαμπρό. Αυτό το κλειδί στο οποίο αναφέρθηκες, αυτή η τελευταία κατοχή για τα παιδιά που, τα νεαρά παιδιά που τώρα πρωταγωνιστούν, νομίζω ήταν και ουσιαστικά η διαφορά, και το ότι δεν είχες την ευκαιρία μετά τη χαμένη επιθετική προσπάθεια του Κεραυνού με ένα time out να ηρεμήσεις κάπως την. Ναι, είχαμε τον τραυματισμό του Pointer στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, ο οποίος έπαθε προφανώς θλάση σε αυτό που είχε, το πρόβλημα που είχε και το ταλαιπωρούσε και πριν στα μέσα της χρονιάς. Στη μέση του. Παίξαμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με δύο ξένους. Αυτά όμως είναι όλα δικαιολογίες. Οι Κύπροι φάνηκαν εντάξει, και αυτό που θέλω να δώσω σαν μήνυμα είναι ότι πρέπει εμείς ως προπονητές, η Ομοσπονδία, και δεν το λέω ότι δεν το κάνει, το λέω ότι να παροτρύνω, θετικά το λέω. Οι διαιτητές, η Ομοσπονδία και όλοι μας θα πρέπει να βοηθήσουμε την Κύπρο να βγάλει παίχτες, να φτάσει στο υψηλό επίπεδο, γιατί μπορεί να το κάνει. Να σε ευχαριστήσω. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Δεν ξέρω το επόμενο οδηγό σου βήμα. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς τώρα και τα συναισθήματα είναι έντονα. Δεν ξέρω, ήταν και η πρώτη σου χρονιά στην Κύπρο. Ναι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Ήμουν συνεργάτης του κότς Αργυρού. Οπότε γι' αυτό εντυπωσιαστήκες και με τον κόσμο, επειδή όλη τη χρονιά δεν ήταν στο πλευρό σας. Ναι. Στην αρχή των παιχνιδιών, ναι, ο κόσμος άρχισε, έβγαζε και το γνωστό θέμα με την κάρτα φιλάθλου. Ήταν δίπλα μας τα τελευταία παιχνίδια και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Σε ευχαριστώ. Τίποτα. Ευχαριστώ. Γεια σας.